Μαζί μας. Κύριε Τζανακόπουλε. Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε μετά της οικονομίας, γιατί καταγράφοντας πολλές τοποθετήσεις και δικές σας και ως συναδέλφων σας, φαίνεται ότι σαν να βιάζεστε από την αξιωματική αντιπολίτευση να προδικάσετε ότι από το φθινόπωρο τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα, θα έχουμε ανεργία, θα έχουμε λουκέτα, θα έχουμε ακραία φτώχεια, λένε κάποιοι δικοί σας βουλευτές. Η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει κάποια όπλα στη φαρέτρα σας. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα οδηγηθούμε εκεί? Κύριε Τζολίτο, νομίζω ότι το ζήτημα δεν είναι αυτή τη στιγμή μελλοντολογικό. Η φτώχεια, η εκτόξευση της ανεργίας, η δραματική συρρίκνωση του ΑΕΠ, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, οι μαζικές απολύσεις, τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες είναι παρόντα. Μιλάμε για το τώρα, δεν μιλάμε για το Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα πριν από κάποιους μήνες να πάρει εμπροστοβαρή μέτρα έτσι ώστε να περιορίσει, αν θέλετε, αυτή την τεράστια οικονομική ύφεση η οποία πλέον είναι παρούσα. Δεν το έκανε και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βιώνουμε ακριβώς τις συνέπειες αυτής της πολιτικής επιλογής αδράνειας, αυτής της πολιτικής επιλογής να ακολουθηθεί ένα σχέδιο του βλέποντας και κάνοντας. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός θα δυσκολεύουν όλο και περισσότερο και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή θα ήδη σημειώνει τους χειρότερους δείκτες, αν θέλετε, περιορισμού, τους μεγαλύτερους δείκτες ύφεσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εντάξει, εδώ ο αντίλογος είναι ότι έχουμε μια ελληνική οικονομία η οποία είναι απόλυτα εξαρτημένη από τον τουρισμό και βλέπουμε μια τεράστια πτώση στα τουριστικά έσοδα. Και δεύτερον, η κυβέρνηση σας απαντούσε ότι η πανδημία είναι ένας πόλεμος την εξέλιξη του οποίου δεν γνωρίζουμε. Άρα θα έπρεπε να κρατήσουμε ουσιαστικά εφεδρείες, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστούμε να ξαναδώσουμε λεφτά. Κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει τώρα. Σε σχέση με το ότι η ελληνική οικονομία είναι απολύτως εξαρτημένη από τον τουρισμό, καταρχάς αυτό δεν είναι απολύτως αληθές. Βεβαίως έχει μια πολύ μεγάλη εξάρτηση η χώρα από τον τουρισμό. Περίπου 12 με 15% του ΑΕΠ εξαρτάται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμέσως ή αμέσως από τον τουρισμό. Όμως αντίστοιχα ποσοστά εξάρτησης έχει και η Ιταλία, έχει και η Ισπανία, οι οποίες φαίνεται ότι δεν σημειώνουν τέτοια ποσοστά ύφεσης όπως η Ελλάδα. Η Ιταλία έχει μια βιομηχανία που δεν συγκρίνεται με την ελληνική βιομηχανία. Ναι, αλλά μου φέρατε το παράδειγμα του τουρισμού και σας απαντώ ότι και άλλες χώρες είναι αντίστοιχα εξαρτημένες από τον τουρισμό, αλλά παρόλα αυτά δεν σημειώνουν τέτοια ποσοστά ύφεσης. Ναι. Επομένως, το επιχείρημα περί τουρισμού δεν είναι, αν θέλετε, επαρκές για να εξηγήσει το μέγεθος της ύφεσης στη χώρα. Ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία θέση, αν θέλετε, σε σχέση με τις προβλέψεις για το σύνολο του 2012, για το σύνολο του 2020, σχετίζεται με το γεγονός ότι η κυβέρνηση αδράνησε έχοντας ακριβώς αυτό το επιχείρημα το οποίο λέτε. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να ρίξουμε όλα μας τα όπλα στην πρώτη φάση του αγώνα, αλλά αντιθέτως πρέπει να περιμένουμε, διότι ενδεχομένως το Σεπτέμβρη να υπάρξει, Οκτώβρη να υπάρξει αναζωπήρωση της πανδημίας. Προσέξτε όμως τι έγινε. Έγινε ακριβώς αυτό το οποίο λέγαμε. Δηλαδή, επιλέγοντας η κυβέρνηση να κρατήσει, αν θέλετε, χαμηλά τις δαπάνες στήριξης της ελληνικής οικονομίας, επιτάχυνε την ηφαισιακή διαδικασία, οδήγησε, άφησε καταρχάς περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους με 800 ευρώ για ένα ολόκληρο τρίμηνο. Δηλαδή Μάρτι, Απρίλη, Μάη, συν 15 μέρες από τον Ιούνι, δύο περίπου εκατομμύρια εργαζόμενοι ζούσαν με 800 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Κατέρευσε η αγοραστική τους δύναμη, κατέρευσε η εσωτερική ζήτηση, πράγμα το οποίο μας οδηγεί σε ένα ηφαισιακό σπιράλ, το οποίο δεν μπορεί πλέον ή πολύ δύσκολα μπορεί πλέον να ανατραπεί, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση δεν επέλεξε το βαρύ στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Τζανακόπουλε, βλέπετε όμως πώς πηγαίνουν τα πράγματα με την πανδημία. Λέγαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι ενδεχομένως είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρω ποιος το έλεγε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Και οι επιδημιολόγοι. Και τα δεδομένα, εικόνα της χώρας θα είναι καλύτερη. Το... Ναι, σας ξαναλέω όμως ότι αυτή τη στιγμή εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, με τα προγράμματα μένουμε όρθιοι 1 και μένουμε όρθιοι 2, δεν είπαμε ότι πρέπει να εξαντληθούν τα χρήματα.
Δεν είπαμε ότι πρέπει να εξαντληθούν τα χρήματα που υπάρχουν, που υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μας ενημερώσει η κυβέρνηση πόσα είναι τα χρήματα που έχουν απομείνει από το μαξιλάρι ρευστότητα, το οποίο είχαμε παραδώσει στην κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019, αυτά τα 37 δις, εκ των οποίων τα 22 μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Λέω λοιπόν το εξής, ότι λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα εμπροστοβαρές πακέτο περίπου 13-14 δισεκατομμύρια ευρώ, που είχε συγκεκριμένη διάρθρωση και στη συνέχεια, εφόσον χρειαστεί, να κάνουμε περαιτέρω δαπάνες, που προσέξτε ποιο ήταν το πλεονέκτημα της χώρας σε σχέση με αυτές τις δαπάνες και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ότι αυτές οι δαπάνες δεν απαιτούσαν ούτε κατά ένα ευρώ αύξηση του δημόσιου χρέους μας. Mm-hmm. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή έχουμε μία συνθήκη όπου και το μαξιλάρι φαίνεται να έχει ξεκινήσει να δαπανάται και να ξυλώνεται, να μειώνεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ανεπαρκή στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτή την έννοια πρέπει να μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία πώς το έχει καταφέρει ακριβώς αυτό. Δηλαδή και να ξυλώσει το μαξιλάρι και να το μειώσει, αλλά την ίδια στιγμή να έχει και ένα εξαιρετικά περιορισμένο πρόγραμμα στήριξης. Πάντως ασκήσατε κριτική και στα λεφτά που εξασφάλισε ο Πρωθυπουργός από το πακέτο στήριξης της Ευρώπης, και η κριτική εστίαζε στο γεγονός ότι το μείγμα ουσιαστικά επιχορηγήσεων δανείων έγινε προς την άλλη πλευρά. Μα είδατε ότι έγινε μια τεράστια μάχη μεταξύ Βορρά και Νότου, μεταξύ των φιδωλών και των υπολείπων. Τι περισσότερο μπορούσε να αποκομίσει? Θα σας πω το εξής. Τι θα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στη θέση του κυριακού Μητσοτάκη? Καταρχάς να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν εξασφάλισε χρήματα. Αυτή ήταν μια πρόταση της Κομισιόν, η οποία ήρθε και η οποία. Αλλά ο κυριακός Μητσοτάκης ήταν μέσα σε αυτούς οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είχαν πει ότι πρέπει να γίνει μια αμοιβαιοποίηση χρέους στο να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καλά, ακούστε. Αυτά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2011. Και ο Γιώργος Παπανδρέου τα λέει το 2010, κύριε Τζανακόπουλε, λοιπόν, και τον είχαν στα μανταλάκια. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ τον κύριο Παπανδρέου να μιλάει για αμοιβαιοποίηση του χρέους. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για ευρωομόλογα το 2010. Αυτό τώρα που θέλω να σας πω είναι το εξής. Το πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι, όπως φάνηκε, δεν συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αντιθέτως, ήταν άλλοι εκείνοι οι οποίοι αποφάσισαν για την Ελλάδα, πρώτον. Δεύτερον, ότι σε σχέση με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Κομισιόν, που ήταν 23,5 δισεκατομμύρια περίπου για την Ελλάδα, φτάσαμε στα 17. Το επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, για να παραπλανήσει, για να κοροϊδέψει, για να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό, βγήκε την ίδια μέρα που έληξε η Σύνοδος Κορυφής και μίλησε για 72 δισεκατομμύρια ευρώ πακέτο στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι στην κυριολεξία, είναι ο ορισμός, αν θέλετε, ότι προσθέτει τα χρήματα από την Ελλάδα, δηλαδή τα 40 δισεκατομμύρια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό του 2021-2027 στο έκτο πακέτο στήριξης, με μόνη αιτιολογία την επικοινωνιακή διαχείριση, αν θέλετε, μιας πολιτικής και διπλωματικής αποτυχίας της Ελλάδας. Έτσι. Διότι ανατράπηκε η σχέση, όπως το είπατε και εσείς, μεταξύ δανείων και επιχορηγήσεων, ενώ την ίδια στιγμή, σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά μειωμένο. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, αλλά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ξέρετε τι έχει, ότι για να δανειθούν αυτά τα χρήματα, ο κύριος Μητσοτάκης αποδέχθηκε ένα πλαίσιο το οποίο θυμίζει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μνημονιακή περίοδο. Δηλαδή, επώδυνες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα παρακολουθούνται από τους λεγόμενους φιδωλούς, δηλαδή κυρίως στην Ολλανδία, αλλά και τη Γερμανία. Λογικό είναι να υπάρχει κάποια αξιολόγηση και κάποιος να μπορεί να βάλει βέτο αν κάτι δεν πάει καλά στις μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι καθόλου λογικό. Βέτο μια άλλη κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πολιτική επιλογή της δικής μας κυβέρνησης, της Ιταλίας, της Ισπανίας κτλ. Και εντελώς διαφορετικό να υπάρχει μια συζήτηση ή, αν θέλετε, μια εποπτεία από την Κομισιόν. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Επιτρέψτε μου το σχόλιο, κύριε Τζανακόπουλε, ίσως έχετε δίκιο, αλλά όπως μάθετε και εσείς τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Ευρώπη με συμβιβασμούς προχωράμε. Εντάξει, απλά το ερώτημα είναι τι συμβιβασμούς. Εγώ όμως θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο. Το κύριο αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το ύψος των ποσών. Είναι ποιες πολιτικές θα υλοποιηθούν και προς τα ποια κατεύθυνση θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται, από την έκθεση Πισαρίδη, την οποία η κυβέρνηση κρύβει, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε ένα στρατηγικό σχέδιο αλαδούνου του, το οποίο έχει ως βασικούς πυλώνες
την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος και την διάλυση, την πλήρη διάλυση της αγοράς εργασίας. Να... Άρα εδώ βρίσκεται και η στρατηγική, αν θέλετε, διαφωνία μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των πολιτικών που εμείς θεωρούμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία και των πολιτικών που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης. Να προλάβουμε να σας κάνουμε άλλη μια ερώτηση για να φύγουμε από την οικονομία. Πιστεύετε πως έβλαψαν το ΣΥΡΙΖΑ οι καταθέσεις Μιονή Καλογρίτσα, το ηχητικό για το Μαμάτι, η παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία με ενορχιστρωτή τον κύριο Μητσοτάκη επέλεξε τους τελευταίους 3-4 μήνες να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο το οποίο κρατούσε, αν θέλετε, στην φαρέτρα της εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι ενεργοποίησε ό,τι θεσμικό και εξωθεσμικό μέσο είχε στη διάθεσή της για να κινητοποιήσει μια, αν θέλετε, επιχείρηση για να πλήξει την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτή η στρατηγική επιλογή, την οποία πρέπει να τη δούμε στο σύνολό της μαζί με άλλες, αν θέλετε, πρακτικές τις οποίες υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι για παράδειγμα η απίστευτη πίεση και η κινητοποίηση μηχανισμών για να ελεγχθεί η δικαστική εξουσία. Ο αυταρχικός κατασταλτικός δρόμος σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ο ασφικτικός έλεγχος, προσπάθεια ασφικτικού ελέγχου του δημόσιου τομέα. Μαθαίνουμε καθημερινά για πογκρόμ στην κυριολεξία δημοσίων υπαλλήλων που δεν ανήκουν πολιτικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά, αν θέλετε, είναι μια επιχείρηση. Τους βάζουν στο ψυγείο, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι η επιχείρηση της εγκαθίδρυσης και της εμπέδωσης αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ένα νέο μητσοτακικό καθεστώς. Ακριβώς εκεί εντάσσεται, αν θέλετε, και όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν υπάρχει κανένα πεδίο αυτοκριτικής για όλες τις προθέσεις που... Ναι, βεβαίως υπάρχει πεδίο αυτοκριτικής, την οποία όμως αυτοκριτική ο ΣΥΡΙΖΑ την κάνει στη βάση των εσωτερικών του συζητήσεων και από αυτά τα οποία λένε οι πολίτες. Οι πολίτες, προσέξτε, οι πολίτες. Ως κριτικά επιχειρήματα. Μα οι πολίτες διαβάζουν, κύριε Τζανακόπουλο, ναι, ναι, και ακούνε. Και δεν πρόκειται να μπούμε σε μία συζήτηση την οποία, αν θέλετε, θέλει να ενορχιστρώσει και να πυροδοτήσει ο κύριος Μητσοτάκης στο πλαίσιο ακριβώς της δημιουργίας του νέου μητσοτακικού καθεστώτος. Ο κύριος Εμείς καθημερινή... είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο για την περίοδο της διακυβέρνησής του έχει κάνει αναλυτικό απολογισμό. Ψάξτε σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης να δείτε αν υπάρχει έστω και ένα κόμμα που να έχει καταθέσει ντοκουμέντο γραπτό απολογισμού σε σχέση μετά της κυβερνητικής του θητείας. Δεν υπάρχει τέτοιο κόμμα. Άρα λοιπόν θα έλεγα να μην κριτικάρετε το ΣΥΡΙΖΑ για απουσία αυτοκριτικής. Νομίζω ότι το ακριβώς αντίθετο θα έπρεπε να λέγεται για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι πολλές φορές είναι ίσως και περισσότερο αυτοκριτικός από ό,τι θα έπρεπε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε για ελέγχους ξανά. Παράλληλη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.